και έχει να κάνει με τις επενδύσεις τουριστών, ξένων επισκεπτών οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να περάσουν λίγες μέρες, για να περάσουν μια εβδομάδα, ένα δεκαήμερο. Εκεί Γερμανοί, Σκανδιναβοί, Ολλανδοί και Πολωνοί τα τελευταία χρόνια έρχονται για λίγες μέρες και ζουν την ομορφιά, ζουν αυτόν τον ξεχωριστό χαρακτήρα της Κρήτης και λένε θα επενδύσω σε ακίνητα, θα αγοράσω ακίνητο προκειμένου ίσως να παραμείνω και γιατί όχι να παραμείνω μόνιμα στο νησί. Λοιπόν, κοιτάξτε κάποια στοιχεία. Εύη, τα συγκέντρωσες εσύ. Επενδύσει ακινήτων από τη Γερμανία. Έχουμε στην πρώτη θέση λοιπόν τους Γερμανούς, οι οποίοι επιλέγουν να επενδύσουν σε ακίνητα στην Κρήτη. Ναι. Προτιμούν τα μικρά σπίτια και οι τιμές τις οποίες ψάχνουν είναι από 60 μέχρι και 150.000 ευρώ. Στη δεύτερη θέση Όχι αποκλειστικά νεόδμητο. Όχι. Αλλά μπορεί να είναι και 20 ετία. Ακριβώς. Ναι. Στην δεύτερη θέση βρίσκονται οι Ρώσοι, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν λίγο περισσότερες απαιτήσεις, καθώς επιθυμούν τα σπίτια τα οποία αγοράζουν ή τα οικόπεδα για να κτίσουν, και αυτό βάζουμε μέσα εμείς. Θέλουν να βρίσκονται κοντά στη θάλασσα και το budget αυτή τη φορά είναι μεγαλύτερο, καθώς ξεπερνούμε τις 250.000 ευρώ. Και στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Γάλλοι, οι οποίοι είναι λίγο πιο έτσι ταπεινοί, θα έλεγε κανείς εισαγωγικά, στις απαιτήσεις τους. Καθώς επιλέγουν σπίτια με κριτήριο το οικονομικό κόστος που κυμαίνεται περίπου στις 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, Γερμανοί, Ρώσοι και Γάλλοι. Να παραμείνουμε στο θέμα και να πάμε στην κυρία Χαρούλα Αργοντουλάκη, Αντιπρόεδρο Συλλόγου Μεσητών Ανατολικής Κρήτης. Την καλησπέρα μας και χρόνια πολλά με την ευκαιρία, κυρία Αργοντουλάκη. Μάλιστα, να την ακούσουμε, να επιχειρήσουμε την καλησπέρα μας. Μας ακούτε, δεν σας ακούσαμε. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Με ακούτε τώρα? Βέβαια, σας ακούμε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Παρουσιάσαμε λίγο κάποια βασικά χωρία του ρεπορτάζ με χώρες και τιμές και θέλω λίγο να μας επιβεβαιώσετε αυτό το ενδιαφέρον σε πρώτη φάση και από ποια χρονική περίοδο άρχισε να καταγράφεται. Από ό,τι μαθαίνω, από τα χρόνια της κρίσης και έπειτα μέχρι και σήμερα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην κτηματαγορά της Κρήτης από τουρίστες. Ναι. Και είναι διαφορετική η αγορά της Κρήτης από την αγορά στην Αθήνα, για παράδειγμα, από άλλες περιοχές. Στην Αιγυπτίνα, το μεγαλύτερο, τις περισσότερες αγορές γίνονται από Κινέζους. Εμείς εδώ δεν έχουμε πολλούς ενδιαφερόμενους από την Κίνα. Αλλά στην Αθήνα είναι πάρα πολύ. Είναι διαφορετική η αγορά της Κρήτης. Τι ζητούν εδώ, οι Γερμανοί δηλαδή, εδώ που είδαμε, οι Ρώσοι, οι Γάλλοι, τι ζητούν, τι ψάχνουν, ναι, και για ποιους λόγους? Κοιτάξτε, οι Ρώσοι είναι μια άλλη κατηγορία επενδυτών, είναι καθαρά επενδυτές, δεν έχουν δικαίωμα, δεν μπορούν να επενδύσουν λιγότερο από 250.000, γιατί πρέπει να αποκτήσουν την άδεια, να αποκτήσουν τη χρυσή βίζα για να έχουν άδεια παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστό. Οπότε το όριο, υπάρχει ένα όριο εκεί, ξεκινάει από 250.000 και πάνω θα πρέπει να ξεκινάει η επένδυσή τους. Και μάλιστα σε περιοχές εκτός Κρήτης, ορισμένες περιοχές είναι και 500.000. Έχουν αλλάξει τα όρια. Έχουν κλείσει deals, έχουν κλείσει συμφωνίες με Ρώσους για ακίνητα πάνω από 250.000 ευρώ σε επίπεδο Κρήτης και αν ναι, σε ποιες περιοχές? Ναι. Πολύ κοντά στο Ηράκλειο, σε περιοχές κοντά στο Ηράκλειο, αλλά πάνω στη θάλασσα, σε παραθαλάσσια σημεία. Ναι. Και υπάρχουν, αλλά τώρα έχουν σταματήσει λόγω πολιτικών αποφάσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τις κυρώσεις που έχουν γίνει εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Μάλιστα. Αυτοί που ενδιαφέρονται επίσης αυτήν την εποχή είναι οι Άγγλοι λόγω του Brexit. Και αυτοί με επενδύσεις από ένα ύψος και πάνω μπορούν να κινούνται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι διαφορετικά τα κριτήρια των Άγγλων και των Ρώσων, δηλαδή των κατοίκων από τρίτες χώρες, και διαφορετικά των τουριστών που έρχονται και θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα, όπως είναι οι Γερμανοί, όπως είναι οι Γάλλοι, που ενθουσιάζονται με την Κρήτη μας, ενθουσιάζονται με αυτό το υπέροχο, το ευλογημένο τόπο, με το κλίμα μας, έχουν διαφορετικό, άλλα κριτήρια. Κυρία Αρχοντουλάκη, σας χτυπούν οι ίδιοι τουρίστες στην πόρτα
των γραφείων σας, χτυπούν την πόρτα των γραφείων σας ή υπάρχουν και μεσάζοντες όπως ένας ξενοδόχος, τουριστικός πράκτορας, κάποιος ο οποίος τον γνωρίζουν μόλις πατούν το πόδι τους στην Κρήτη. Πώς δημιουργείται αυτή η σχέση εμπιστοσύνης? Η σχέση εμπιστοσύνης απευθύνονται στα μεσητικά γραφεία. Ναι. Οι ξένοι χρησιμοποιούν πολύ το ίντερνετ. Μπαίνουν στο ίντερνετ, κάνουν την αναζήτησή τους, ανάλογα με τα χρήματα που θέλουν να διαθέσουν και τα κριτήριά τους που είναι οι περιοχές, πόσο κοντά θέλουν να είναι στο αεροδρόμιο, πόσο κοντά στη θάλασσα. Έχουν τα δικά τους κριτήρια. Με διαφορετικά κριτήρια επιλέγουν οι ξένοι την αγορά των ακινήτων και με διαφορετικά οι Έλληνες. Οι ξένοι θέλουν να είναι κοντά στη θάλασσα, θέλουν να είναι κοντά στη φύση, σωστό, να έχουν ησυχία. Με αυτό και... Κύριε Αρχοντουλάκη, έχετε... Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, πέστε μου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν μιλάμε για τουρίστες, για ανθρώπους, οποιασδήποτε εθνικότητας, που έχουν έρθει ξανά και ξανά στο νησί ή με την πρώτη φορά, για παράδειγμα, η πρώτη τους επίσκεψη θα συνοδευτεί και από μια τέτοια επένδυση. Δεν ξέρω αν έχετε τέτοια στοιχεία που θα μπορούσατε να μας επιβεβαιώσετε ίσως. Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι που ερωτεύονται το νησί μας από την πρώτη στιγμή που θα βρεθούν εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι που ενθουσιάζουν πάρα πολύ και που θέλουν να παραμένουν. Οι περισσότεροι έχουν επαναλαμβανόμενη σχέση με την Κρήτη. Έρχονται και ξανάρχονται και συνήθως μένουν στις ίδιες περιοχές, πάνε στα ίδια εστιατόρια, στα ίδια... Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν ακόμα και το ίδιο δωμάτιο κάθε φορά που θα έρθουν, να μείνουν στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο τραπέζι, στο εστιατόριο, το ίδιο... Έχουν κάποιες συνήθειες που δεν τις αλλάζουν. Δένονται με το νησί και θέλουν μετά, στη συνέχεια, να μείνουν μεγαλύτερο διάστημα και αποκτώντας το δικό τους στο σπίτι. Επίσης, ενθουσιάζονται τόσο πολύ με τους ανθρώπους, με τα προϊόντα μας. Έρχονται πιο κοντά. Μετά τον κορονοϊό, ο κορονοϊός έδωσε μία άλλη διάσταση στον τουρισμό. Οι άνθρωποι με τον άποθο έχουν το συνοστισμό στα μεγάλα ξενοδοχεία και να αρχίσουν να επισκέπτονται μικρά χωριά, να επισκέπτονται... Ήρθαν πιο κοντά στη φύση, πιο κοντά στους ανθρώπους, στους ντόπιους, είδανε με άλλο μάτι την Κρήτη και έχουν ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Ήταν μια ευκαιρία. Μπορείτε κι εσείς, περισσότερο, ο κλάδος σας και η οικονομία της Κρήτης να βασιστεί σε αυτές τις επενδύσεις και σε αυτό το έντονο ενδιαφέρον το οποίο καταγράφεται για επένδυση σε ακίνητο, σε ακίνητα της Κρήτης, μπορούμε να βασιστούμε? Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι επένδυση. Επένδυση δεν είναι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν κόσμο. Είναι μια άλλη μορφή αγοράς το ακίνητο. Δηλαδή, δίνει, αξιοποιούνται περιοχές, γιατί έρχεται περισσότερος κόσμος, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει κίνηση στα μαγαζιά, δίνουν μια άλλη πνοή σε όποια περιοχή πάνε περισσότεροι τουρίστες και περισσότερος κόσμος. Ζωντανεύουν μέρη μικρά που εκ των πραγμάτων δεν τα προτιμούν οι ντόπιοι. Θα γίνουν κάποιες εργασίες όμως οικοδομικές, οπότε θα υπάρχει μία αναθέρμανση και μία τόνωση του οικοδομικού κλάδου. Εάν κλείσετε συμφωνία οι μεσίτες, σίγουρα θα υπάρχουν και οικονομικά ωφέλη για τον κλάδο σας. Αναβάθμιση περιοχών ξεχασμένων. Υπάρχουν ωφέλη. Βεβαίως. Αυτό σας ρωτώ, αν μπορούμε γενικά να βασιστούμε σε αυτή τη γενικότερη αλλαγή που θα υπάρξει μέσα από αυτό το πράσινο φως ενός μια συμφωνίας που θα τρέξει. Σωστά, σωστά το λέτε. Έτσι ακριβώς είναι. Και μετά τη δημιουργία και του νέου αεροδρομίου θα αξιοποιηθεί πάρα πολύ και σωστά η περιοχή, λοιπόν, που θα έρθει από την κυρία Αρχοντουλάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ξανακάνουμε παρόμοιες συζητήσεις. Τώρα ξεκινάμε την τουριστική περίοδο. Πάρα πολλά τα θέματα τα οποία προκύπτουν. Παρά το γεγονός ότι έχουμε πέσει και δημοσιογραφικά πάνω στις εκλογές και στην προεκλογική περίοδο, ο τουρισμός πάντα μας απασχολεί και θα πρέπει πάντα τα φώτα να είναι στραμμένα πάνω στον κλάδο. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.